Εάν προχωράτε τακτικά μαζί μου σε όλες τις παρουσιάσεις των βιντεομαθημάτων πάνω στα Windows 8, τότε στην προηγούμενη παρουσίαση είδαμε αναλυτικά όλη την μορφή επεξεργασίας ενός notepad μέσα στην παλιά επιφάνεια εργασίας όπως έχει στα Windows. Πάμε λοιπόν τώρα να γνωρίσουμε έναν πιο έξυπνο τρόπο εγγραφής κειμένου, ο οποίος θα μας παρέχει λίγες παραπάνω δυνατότητες. Από όλες τις εφαρμογές της έναρξης των Windows 8 θα πληκτρολογήσουμε κατευθείαν το WordPad ώστε να το εντοπίσουμε στη λίστα των λογισμικών. Όπως βλέπουμε, εμφανίστηκε άμεσα στα αποτελέσματα της αναζήτησης και πατώντας το θα ανοίξει το πλαίσιο επεξεργασίας του στην επιφάνεια εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω αριστερά εμφανίζονται όλες οι ετικέτες αποθήκευσης, ανέρεσης και επανάληψης μιας εντολής, καθώς και η λίστα με την επιθυμητή εμφάνιση όλων των λειτουργιών που μας ενδιαφέρουν. Δημιουργία ενός νέου εγγράφου, άνοιγμα ενός ήδη υπάρχοντος, προεπισκόπηση εκτύπωσης, αποστολή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ούτω καθεξής. Ομοίως, βλέπουμε ακριβώς από κάτω τις κορδέλες με τους τίτλους «Αρχείο», «Αρχική» και «Προβολή». Μπορούμε μέσα από το αρχείο να ανοίξουμε επίσης ένα καινούριο έγγραφο WordPad, να αποθηκεύσουμε το ήδη υπάρχον ως ένα νέο αρχείο. Βλέπουμε ότι πέρα από τη μορφολογία εγγράφου εμπλουτισμένου κειμένου ή ενός εγγράφου Office Document, μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτή τη φορά και σε άλλες μορφές το στοιχείο αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός όπως στην αποθήκευση του Notepad. Ακόμα υπάρχει και εδώ η επιλογή της διαμόρφωσης σελίδα, όπου εμφανίζονται αντίστοιχα οι ανάλογες ρυθμίσεις για την μορφή ενός εγγράφου WordPad, το μέγεθός του, η προέλευση, ο προσανατολισμός στον οποίο θα κατευθύνεται η σελίδα, καθώς και τα περιθώρια τα οποία περιορίζουν την εμφάνισή του σε όλα τα πλαίσια του χαρτιού. Είναι ήδη τσεκαρισμένο και το κουτί της επιλογής «Εκτύπωση αριθμών σελίδας», έτσι ώστε όταν επιλέξουμε να εκτυπώσουμε το συγκεκριμένο έγγραφο, να εμφανίζονται και οι αριθμοί σε κάθε σελίδα που θα απεικονίζεται. Πατάμε OK και είμαστε τώρα έτοιμοι να πληκτρολογήσουμε ένα ενδεικτικό κείμενο για επεξεργασία. Στην κορδέλα της αρχικής, για να πληκτρολογήσουμε κάτι, υπάρχουν εξ αρχής πάρα πολλές επιλογές. Η μορφή της γραμματοσειράς, το στυλ της, αν θα είναι με έντονα πλάγια ή υπογραμμισμένα γράμματα, αλλά βλέπουμε ότι μπορούμε να θέσουμε και δείκτες, δυνάμεις, να πλαισιώσουμε με χρώμα κάποια λέξη, να αλλάξουμε το χρώμα των λέξεων, να μεγαλώσουμε τα γράμματα με τις επιλογές που εμφανίζονται, να θέσουμε στο κέντρο ή να ξεκινά από αριστερά η προβολή του κειμένου, να προσθέσουμε κάποια εικόνα, να εισάγουμε μέσω της ζωγραφικής ένα σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσουμε από το λογισμικό Paint. Αυτό πραγματοποιείται πολύ εύκολα πατώντας άμεσα Ctrl και D από το πληκτρολόγιό μας. Ή να εντάξουμε κατευθείαν την ημερομηνία και την ώρα μέσα στο κείμενο. Μπορούμε να επιλέξουμε από τις διαθέσιμες μορφές που εμφανίζονται και άμεσα, αφού εντάξουμε στην μέση του κειμένου τον τίτλο μας, μπορούμε ακριβώς από κάτω να εντάξουμε και την ημερομηνία με την μορφή την επιθυμητή που εμείς έχουμε διαλέξει. Μπορούμε να εισάγουμε ένα νέο αντικείμενο, το οποίο θα αποτελεί ένα έγγραφο PDF, στο οποίο θα γίνεται η ανάγνωσή του μέσω του Acrobat Reader. Ακόμα μπορούμε να αναζητήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στο κείμενο, να αντικαταστήσουμε λέξεις έχοντας επισυνάψει εξ αρχής μαρκαρισμένα κομμάτια κειμένου ή να επιλέξουμε όλο το κείμενο για επεξεργασία. Πηγαίνοντας τώρα και στην κορδέλα της προβολής, έχουμε τη δυνατότητα μεγέθυνσης ή μίκρυνσης του κειμένου. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί ομοίως από την κάτω δεξιά μπάρα του ποσοστού της μεγέθυνσης του κειμένου, μεταφέροντας το δεξιά ή αριστερά, να μεγαλώσουμε το μέγεθος του WordPad αρχείου. Εάν θέλουμε να επαναφέρουμε το κείμενο στην αρχική μορφή του, μπορούμε να επιλέξουμε άμεσα 100% στην προβολή. Μπορούμε να εξαφανίσουμε τη γραμμή του χάρακα εάν δεν μας εξυπηρετεί για τη συγκεκριμένη λειτουργία και ομοίως να μην χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή κατάστασης του zoom κάτω δεξιά. Τέλος, υπάρχει και η ρύθμιση των μονάδων μέτρησης του συγκεκριμένου κειμένου
Βλέπουμε ότι από προεπιλογή το σύστημα μετρά τις αποστάσεις των γραμμών σε εκατοστά. Μπορεί η συγκεκριμένη λειτουργία να αλλάξει σε ίντσες. Αντίστοιχα, αλλάζει και η μορφολογία του χάρακα, σε πόντους ή σε τετράγωνα. Το διατηρούμε στα εκατοστά. Ομοίως, με την αναδίπλωση λέξεων, μπορούμε να ρυθμίσουμε να μην γίνεται καθόλου αναδίπλωση στις λέξεις ή να αλλάζει αυτή η μορφολογία στο τέλος του χάρακα ή του παραθύρου. Ομοίως, θέλουμε και εδώ να αποθηκεύσουμε το έγγραφο WordPad. Πατήσαμε τη δισκέτα όπως απεικονίζεται πάνω αριστερά, η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί ακριβώς το ίδιο όπως και η ετικέτα της αποθήκευσης ως στο συγκεκριμένο κομμάτι του υπολογιστή. Θα το ονομάσουμε ημερομηνία. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επέκταση μορφολογίας του κειμένου και αν πατήσουμε την λίστα αποθήκευσης ως, υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τον τύπο του εγγράφου όπως θέλουμε εμείς να το αποθηκεύσουμε. Ως ένα εμπλουτισμένο κείμενο RTF, αυτό δηλαδή θα ανοίγει κάθε φορά στο λογισμικό WordPad, ως ένα κείμενο με ανοιχτή μορφή XML του Office, το οποίο δηλαδή θα διατηρήσει τις προτινόμενες αλλαγές που το έχουμε κάνει στη μορφή του και θα μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε και ως ένα XML αρχείο στο διαδίκτυο. Ως ένα κείμενο Open Document, ως ένα απλό έγγραφο κειμένου, ως ένα αρχείο κειμένου σε μορφή MS-DOS ή ως ένα έγγραφο κειμένου Unicode. Η συγκεκριμένη επιλογή αποκωδικοποιεί τα ελληνικά γράμματα και όλο το κείμενο και σε οποιοδήποτε πολυμέσο εισάγουμε το συγκεκριμένο έγγραφο θα μπορέσει να εμφανίζεται ως μορφολογία κειμένου κατά την αναπαραγωγή. Θα το διατηρήσω στη μορφή εμπλουτισμένου κειμένου όπως είχε η προεπιλογή του και θα πατήσω αποθήκευση. Βλέπουμε ότι αυτόματα δημιουργήθηκε ένα έγγραφο Word στην επιφάνεια εργασίας με τον τίτλο ημερομηνία όπως εμείς το βαπτίσαμε. Θα κλείσω λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι του WordPad και πατώντας το πλήκτρο Windows Key θα επιστρέψω στην οθόνη της έναρξης των Windows 8 και κάπως έτσι έχω ολοκληρώσει την περιήγησή μου στα δύο βασικά και γνωστά εγχειρίδια εγγράφου κειμένου μέσα από την οθόνη της επιφάνειας εργασίας.